Με στέλνουν μηνύματα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρνουν τηλέφωνα, μου μιλάνε όλοι. Συγκινημένη η κόρη της 90χρονης γυναίκας που συνελήφθη επειδή πουλούσε τερλίκια στη λαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί για τα μηνύματα συμπαράστασης που λαμβάνει από όλη την Ελλάδα αλλά και από Έλληνες του εξωτερικού. Έχει αγκαλιάζει όλη η Ελλάδα. Έχει αγκαλιάζει όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή και από την Νορβηγία, φαντάζεστε. Όλες οι ευχές μου, λέει, για όλο τον κόσμο. Συγκινημένη είναι πάρα πολύ. Έχει τρελαθεί. Η κόρη της ηλικιωμένης μίλησε στο Open για την ταλαιπωρία που υπέστη η μητέρα της, αλλά και για τη συγγνώμη που, όπως λέει, δεν άκουσε από την αστυνομία. Τίποτα. Δουλειά μας ήταν, λέει. Και εγώ ρώτησα τον αστυνομικό, ότι άμα είναι κάποιος κάρφωσε, δηλαδή κάποιος έκανε καταγγελία, τίποτα. Όχι, λέει, κανένας δεν έκανε καταγγελία. Ήταν, λέει, εντολή από το πάνω να πιάσουμε όλους. Οι συνάδελφοί μου εκτελούν εντολές και μετά από καταγγελίες επεμβαίνουν. Δεν λειτουργήσαν αυτοβούλως. Όμως η ταλαιπωρία της ηλικιωμένης γυναίκας φαίνεται να μην έχει λήξει ακόμα. Αν και αφέθηκε ελεύθερη μετά από περίπου 4 ώρες κράτησης, το αστυνομικό τμήμα της επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 200 ευρώ. Καλά, λέει, δεν ντρέπονται και λίγο, λέει. Εγώ, λέει, ούτε ένα ευρώ δεν πήρα. Ούτε 200 ευρώ με έβαλαν. Γιατί? Σχολιάζοντας το πρόστιμο, η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη το χαρακτήρισε νόμιμο και δήλωσε ότι αν δεν παγώσει, θα το πληρώσει το Υπουργείο. Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται. Άρα το πρόστιμο πρέπει να καταβληθεί. Εάν παγώσει, αυτό εξαρτάται από άλλο Υπουργείο. Εάν δεν παγώσει, τότε σε αυτή την περίπτωση θα το πληρώσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η περιπέτεια της 90χρονης Σουζάνα Ηλιάδου ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα όταν συνελήφθη επειδή πουλούσε τερλίκια χωρίς άδεια για να βγάλει τα προς το ζήν.